Καλάθης. Και χωρίς το Διαμαντίδη. Αυτό με πρόλαβες. Χωρίς το Διαμαντίδη στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, ο Παναθηναϊκός. Καλάθης, φάουλ. Και εδώ ο Καλάθης μετά τα βάζει με τον εαυτό του, γιατί το σφύριγμα προηγήθηκε και θα μπορούσε εκείνη την ώρα που ήταν στον αέρα να σουτάρει την μπάλα και να κερδίσει δύο βολές. Ενώ τώρα η μπάλα θα πάει απ' έξω. Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Μέσα για Σκεβίτσους, μέσα και ο Διαμαντίδης. Τέταρτο φάουλ νωρίτερα από τον Χάινς. 9 λεπτά για το τέλος του πέμπτου τελικού. 9 αγωνιστικά λεπτά για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας για το 2012. Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά τώρα στο μάτς. Τσατσαρίς με τον Πρίντεζη. Φάουλ από τον Πρίντεζη. ...70-56. Διαμαντίδης περνάει όλη την άμυνα, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Το πέμπτο του, το πέμπτο του Kyle Hines. Αυτή σημαδεμένη επίθεση, γιατί κάνει αλλαγές στα screen. Πήγε ο Διαμαντίδης να παίξει με το παίκτη που μαρκάρει τον Hines στο pick and roll και κέρδισε τη μάχη και πήρε το πέμπτο φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, μόνο το αριστερό χέρι. Ο Hines αποβάλλεται 8 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Στη θέση του ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Σπανούλης, Παπανικολάου, Λό, Παπαδόπουλος και Πρίντεζης, η πεντάδα του Ολυμπιακού που εδώ δεν έπαιξε καλή άμυνα στην επαναφορά. Νέο φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και νέα επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο φάουλ και για τον Πρίντεζη. Ο Ήρκοβιτς υποχρεώνεται να τον βγάλει. Βάζει στη θέση του τον Άντιτς. Εδώ ο Πρίντεζης με 10 πόντους στον πάγκο, 22 ο Σπανούλης. Νέο φάουλ τώρα από τον Παπαδόπουλο και βολές για τον Παναθηναϊκό. 70-56, 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.